Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη. Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας για τον καθαρισμό των υδατορεμάτων πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί, Παρασκευή 12 Μαΐου, στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, μεταξύ της ΠΑΜΑΘ, Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης και του Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης με την επωνυμία ΣΑΝ και ΜΕΠΕ. Από τον Αντιπεριφερειάρχη Νικόλαο Τσαλικίδη και τον διαχειριστή του φορέα Δημήτριο Σταματούκο. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπεγράφει σήμερα ανάμεσα στον Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης Νικόλαο Τσαλικίδη, τον διαχειριστή του φορέα, του Συστήματος Εναλλακτική Διαχείριση με επωνυμία ΣΑΝ και ΜΕΠΕ, Δημήτριο Σταματούκο και της εκπροσώπου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης Μαρίνης Ρουμπίνη, στοχεύει στον καθαρισμό υδατορεμάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης στα πλαίσια της δράσης για την προώθηση της ανακύκλωσης και την ευαισθητοποίηση του κοινού ως προς την ορθή διαχείριση των αποβλήτων και την καταπολέμηση της ανεξέλεγκτης διάθεσης. Πολύ χαρούμενο σήμερα που υπογράφουμε τη σημαντική συνεργασία, το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης και του Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης με την επωνυμία ΣΑΝ και ΜΕΠΕ, παρουσία και του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, εκ μέρους του οποίου βρίσκεται σήμερα μαζί μας η κυρία Ρουμπίνη, καθώς και εκπρόσωπος του συστήματος. Στην προσπάθειά μας ώστε να προστατεύσουμε το περιβάλλον από την ανεξέλεγκτη ρήψη και διάθεση αποβλήτων στο ευρύτερα στο περιβάλλον και στην περιοχή μας, καθώς επίσης και την ευαισθητοποίηση του κοινού, των συμπολιτών μας, προκειμένου να στηρίξει αυτή την προσπάθεια της περιφερειακής αυτοδιοίκησης αλλά και του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και την ευαισθητοποίηση της εταιρείας ΣΑΝΚΙ. Εμείς ως περιφέρεια έχουμε κάνει ανάλογες δράσεις στο παρελθόν με πάνω από 2 εκατομμύρια καθαρισμού υδατορεμάτων, καθώς επίσης και με 4 εκατομμύρια προπολογισμού καθαρισμού του ποταμού Λύσου και η σημερινή πολύ σημαντική συνεργασία που κάνουμε με την παρουσία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης συμβολίζει την ευαισθητοποίησή μας ευρύτερα για τους συμπολίτες και για το περιβάλλον. Θέλω να ευχαριστήσω για την υποστήριξη και την σημερινή παρουσία και τη συμβολή σας, κύριε Σταματούκο και κυρία Ρουμπίνη, και ευελπιστώ και σε επόμενες συνεργασίες μας. Για να ξεκινήσουμε να προσφέρουμε στους πολίτες της περιοχής ένα καθαρότερο περιβάλλον. Συνηθίζω να λέω ότι τα απόβλητα, τα εκδικά, δεν είναι η θέση τους στα υδατορέματα, ούτε σε διάφορα υπόπεδα. Η θέση τους είναι στις μονάδες ανακύκλωση. Και εδώ θέλουμε τη βοήθεια των υπηρεσιών της περιφέρειας να ευαισθητοποιηθούν οι κάτοικοι της περιοχής, ούτως ώστε να οδηγούν σωστά τα απόβλητα εκεί που πρέπει. Οφείλουμε να είμαστε μπροστάριδες σε αυτή την προσπάθεια, γιατί αυτό μας επιβάλλει η νομοθεσία από την οποία έγινε αυτή η εταιρεία. Προσωπικά έχω ασπαστεί όλη αυτή την ιστορία, διότι υπήρξα και μέλος του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, εκπροσωπώντας για μια εφταετία τα εκπροσωπητήρια όλης της χώρας. Και γνωρίζω από πρώτο χέρι τις προσπάθειες που έχουν γίνει από τον ΙΟΑΝ, οι οποίες πραγματικά για να στηθεί αυτή η ιστορία ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Λοιπόν, ευελπιστούμε ότι η νομοθεσία λίγο θα διορθωθεί ως προς τον έλεγχο, ώστε και το έργο το δικό μας να είναι καλό. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, εσάς και την κυρία Τσιλιγκύρη που δούλεψε όλη αυτή την ιστορία. Ελπίζω και σε μελλοντική συνεργασία. Εμείς θα είμαστε πάντα δίπλα σας. Και εμείς ευχαριστούμε και η σημερινή μας συνεργασία με την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και με το Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης και την αφοσίωσή μας στο περιβάλλον
και την επένδυσή μας και στη βιώσιμη ανάπτυξη του περιβάλλοντος. Στο Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης βρίσκομαι εδώ για να μεταφέρω καταρχήν τους χαιρετισμούς του Προέδρου του ΔΣ, κ. Καραμίτζιου, και του Διευθύνοντα Συμβούλου, κ. Χατζηγιάννη, στα πλαίσια της υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του αδειοδοτημένου από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ, αποβλήτων εξκαφών κατασκευών και κατακρινήσεων σαν και ΕΠΕ, και της περιφερειακής ενότητας Ροδόπης, ένα σημαντικό έργο το οποίο θα ξεκινήσει και καταδεικνύοντας εκ μέρους του ΕΟΑΝ τη σημαντικότητα που δίνει την προτεραιότητα που δίνει ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης σε ένα από τα σημαντικά περιβαλλοντικά ζητήματα της χώρας μας, όπως είναι η ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων μπάζων, των ΑΕΚ, σε περιοχές οικολογικά ευαίσθητες και σε περιοχές που υποβαθμίζουν το περιβάλλον και τον αστικό περιαστικό χώρο και το γενικότερα το περιβάλλον. Η ΣΑΝΚΕ είναι ένα από τα συστήματα, όπως είπαμε, ένα από τα 11 συστήματα αδειοδοτημένα από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης του ρεύματος ΑΕΚ, το παλαιότερο και μεγαλύτερο, και συγχαίρουμε την ανάληψη του έργου που θα ξεκινήσει συμβολικά με τον καθαρισμό του ρεύματος, του αμυγδαλορεύματος, των αμαξάδων. Είναι διάφορα σημεία. Είναι διάφορα. Το αμυγδαλόρεμα, ναι. Και... Α, σήμερα που θα ξεκινήσει... Εντάξει, ξεκινάμε από τους αμαξάδες. Ξεκινάμε από μια περιοχή πολύ ευαίσθητη, επιβαρημένη λόγω των αυξημένων υδατορρεμάτων που υπάρχουν, της έκθεσης των υδατορρεμάτων, και από εκεί να την πίσω περνάει ο ψάτος, το υδατόρρεμα κοπτερού αμαξάδων, που είναι ιδιαίτερα επιβαρημένο, είναι αγροτική περιοχή και φυσικά και αυξημένη η ρήψη απορριμμάτων και συσκευασιών που περιέχουν τοξικές ουσίες. Και έτσι λοιπόν, μέσα από αυτό το καθαρισμό, κυρίως αυτός είναι ο στόχος μας, να ευαισθητοποιήσουμε, να κινητοποιήσουμε, να ενεργοποιήσουμε τους πολίτες, ώστε να σταματήσει αυτή η ανεξέλεκτη ρήψη. Έτσι. Και συνεχίζουμε βέβαια τις εργασίες καθαρισμού, σε συνεργασία με τη ΣΑΝΚΕ αυτή την περίοδο, και σε προηγούμενο διάστημα, όπως προανέφερα, σε πολύ σημαντικούς καθαρισμούς που η Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης και με την συνεργασία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών έχει προχωρήσει σε πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ προπολογισμού έργα καθαρισμού, και με τον καθαρισμό του Λύσου στις όχθες του ποταμού Λύσου με 4 εκατομμύρια. Αν με επιτρέπετε να προσθέσω κάτι, η ΣΑΝΚΕ θέλει να πρωτοβουλεί σε θέματα περιβάλλοντος, και με αυτή τη λογική λοιπόν έχω προωθήσει μία μελέτη. Ωραία. Η οποία θα μας δίνει τη δυνατότητα στους παραγωγούς των αποβλήτων να κάνουν μία διαλογή στην πηγή. Αυτό όσο και αν φαίνεται δεν όσο και... Εδώ στην περιοχή μας αυτό. Ναι, για όλη την Ελλάδα. Α, για όλη την Ελλάδα. Ότι ο κάθε παραγωγός του αποβλήτου θα πρέπει να έχει ένα εγχειρίδιο και να ξέρει τι πρέπει να κάνει. Ναι. Στα ΑΕΚ λοιπόν εμείς ετοιμάζουμε μία μελέτη. Επιβάλλεται βέβαια αυτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία εμείς πρωτοπορούμε και την οποία θα τη διαθέσουμε σε όποιον τη ζητήσει, ανεξάρτητα από το κόστος που έχει. Αυτό λοιπόν θα έχει σαν αποτέλεσμα τι, αυτό που είπατε προηγουμένως κύριε Περιφερειάρχα και μου έδωσε το ερέθισμα να το πω, ότι δεν πρέπει τα απόβλητα να αναμειγνύονται τα επικίνδυνα με τα μη επικίνδυνα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν ο παραγωγός του αποβλήτου να ξέρει πού θα οδηγήσει το κάθε απόβλητο. Υπάρχουν συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης και για τα επικίνδυνα και για τα μη επικίνδυνα. Παραδείγματος χάρη σε μια οικοδομία έχουμε ελενίτ ή έχουμε κάποια άλλα απόβλητα τα οποία είναι επικίνδυνα. Αυτά πρέπει να τα ξεχωρίσουμε και να τα πάμε σε μονάδες που διαχειρίζονται αυτό καθεαυτό. Και όχι να τα κάνουμε με την μονδόζα να τα ρίξουμε και να τα ανακατέψουμε. Θεωρούμε λοιπόν ότι αυτή η προσπάθειά μας
είναι πρωτοποριακή και θα συμβάλλει σε αυτό που είπατε προηγουμένως, να μην μπερδεύονται τα απόβλητα, τέλος πάντων τα επικίνδυνα με τα μη επικίνδυνα. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Να διαβάσει η κυρία Δημήτρη. Χαίρομαι που το ακούω, κύριε Σταματούκο, αυτό, γιατί το κρατούσα σαν έκπληξη, δεν ήθελα να το πω. Ναι, γιατί η διαλογή στην πηγή είναι ένα από τα πράγματα που επιβάλλεται με την καινούργια νομοθεσία, το 48-19. Ξεκινάει βέβαια από τις συσκευασίες. Η σκέψη της Ναταΐλης, η ταινία μικρού μήκους του Βαγγέλη Νάκη, είναι η ιστορία μιας έφηβης που βιώνει σχολικό εκφοβισμό. Κοντά μας έχουμε τον κύριο Νάκη να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για το τι πραγματεύεται η ταινία, την πρώτη προβολή και τα μηνύματα που θέλει να περάσει στους νέους. Καλησπέρα, κύριε Νάκη. Καλησπέρα. Καταρχήν, ας παρακολουθήσουμε το βίντεο πριν να αρχίσουμε τη συζήτησή μας. Είμαι το άγχος της Νεφέλης και θα εμφανίζομαι κάθε φορά που πηγαίνουμε στο σχολείο. Καλημέρα! Καλημέρα. Τι κάνετε? Καλημέρα! Γεια σου, Νίκο. Καλημέρα, Μπάζο. Καλά θα περάσει και σήμερα. Κοιτάκι. Κάτι με την άλλη. Ξέρω. Καλά, θα μάθω και θα ξενημερώσω. Έλα που περνάς και από δίπλα μας. Ήουρε, είναι λαδωμένα! Κοίτα τον Μπάζο πως πήρε βατάμια. Είμαι ο πόνος της Νεφέλης και αλλάζω συχνά σημεία που εμφανίζομαι. Πού είμαστε εδώ τώρα, δεν ξέρω. Κάθε μέρα, δεν ξέρω. Πάμε. Πολύ αντρικό. Νεφέλη, σ' αρέσει η βροχή? Είμαι η υπομονή της Νεφέλης και δεν τελειώνω ποτέ. Νεφέλη, πού πας, ρε? Είμαι ο φόβος της Νεφέλης και θα παραλύσω κάθε αντίδρασή μας. Έλα εδώ, μωρέ. Τι κάνεις? Πού πας, Νεφέλη? Κινητό και λεφτά, θα σου χαράξουμε ένα χαμόγελο στη μούρη. Άντε και γρήγορα, πολύ κουραστήκαμε. Είμαστε τα πόδια της Νεφέλης. Άσχημα είμαστε, αλλά πάντα χρήσιμα για να ξεφεύγουμε. Πρόσεχε, ρε τούβλο. Είμαι το στομάχι της Νεφέλης και έχω αποφασίσει να μην πεινάμε. Δεν θα βρει κανείς τι έχω, γιατί θα εμφανίζομαι με ξαφνικούς πόνους. Τι έχεις, αγάπη μου? Εδώ και ένα μήνα δεν τρως. Τίποτα. Είμαι η ντροπή της Νεφέλης και μπορώ να μας κλείσω το στόμα όποτε εγώ το θέλω. Μπορώ ακόμα να μας κάνω να θέλουμε να εξαφανιστούμε. Να κρυφτούμε από όλους και από όλα. Δεν μου είναι καθόλου δύσκολο.
Είμαι η διάθεση για διάβασμα και δεν έχω καμία δουλειά εδώ. Καλά, ποτέ δεν είχα. Είμαστε τα αυτιά της Νεφέλης. Έτοιμα να ματώσουμε πάλι από αυτά που θα ακούσουμε. Νεφέλη, είσαι εδώ. Ναι, εδώ είναι η βρωμιάρα, τη μυρίστηκα. Καλά ρε, δεν σου φτάνει σχολείο. Θες να τα ακούσεις και από εδώ. Γουστάρι ρε. Νεφέλη ρε, τα θες και τα παθαίνεις, το καταλαβαίνεις έτσι. Καλά καλά παιδιά, αφήστε το και αύριο γιατί της ετοιμάζω κατάσταση. Ρε, μην κάνεις πόλη και δεν έρθει. Όχ, πάλι θα κλαίει. Ναι ρε, ή θα τρέχει. Σίγουρα. Το ψυνίγιο το παίζει καλή στους καθηγητές και τους βλήφει. Καλύτερα να κάτσεις στο σπιτάκι της και να μας αφήσει εμάς καλύτερα ήσυχος. Εγώ αυτό λέω. Παιδιά, ελάτε μαζευτείτε. Έχω και φωτογραφίες της από την τρίμερη με μαγιό. Α, καλά ρε, κοίτα φωτογραφία. Μόνο κόκαλα και ασχήμια. Κοίτα κατάσταση, τι να πω. Ρε, ξεκολλάτε, θέλω να φάω και μου κόβετε την όρεξη. Ψηφίστε να την κάνουμε μήνυμα. Ναι, ρε, και γράψε πάνω όταν είσαι η τροπή της μάνας σου. Νεφέλης εδώ. Είμαι η θλίψη της Νεφέλης και εμφανίστηκα πριν από λίγο καιρό. Κάθε μέρα μεγαλώνω και μεγαλώνω και μεγαλώνω. Δεν έχω σκοπό να φύγω και δύσκολα μπορείς να με διώξεις. Είμαι ο ύπνος της Νεφέλης και έχω πάψει να είμαι απαραίτητος. Είμαστε οι ενοχές της Νεφέλης για να μας θυμίζω ότι για όλα φταίμε εμείς. Είμαι η Νεφέλη. Μπορεί να μην με θυμάστε καν πλέον με το όνομά μου. Δεν ξέρω αν το ηχητικό είναι καλός τρόπος για να πω αυτά που θέλω. Ξέρω ότι κάποιοι μπορεί να γελάτε τώρα ή να κριντσάρετε. Τι να κάνουμε. Μπορεί λοιπόν να μην με ξαναδείτε ποτέ, αλλά θέλω να με ακούσετε. Αν όχι για εμένα, για την επόμενη που θα βρεθεί στην ίδια θέση. Ποτέ δεν καταλάβατε τι σκέφτομαι και τι νιώθω. Δεν πειράζει. Όπως ακριβώς τα έζησα. Ή μάλλον θα αφήσω αυτά που ένιωσα να μιλήσουν για μένα. Είμαι το άγχος της Νεφέλης και θα εμφανίζομαι κάθε φορά που πηγαίνουμε στο σχολείο. Είμαι ο πόνος της Νεφέλης και αλλάζω συχνά σημείο που εμφανίζομαι. Είμαι η υπομονή της Νεφέλης και δεν τελειώνω. Παλεύω με τις σκέψεις μου το βράδυ. Νιώθω ότι είμαι εγκλωβισμένη σε έναν εφιάλτη. Πώς θα ξεφύγω, θέλω να μιλήσω. Η σιωπή με τρύπαει σαν να είναι αγκάθι. Πέρασε καιρός, μου έχει αφήσει ένα σημάδι. Πώς θα το κρύψω, στον καθρέφτη. Ξέρω ποια είμαι, βλέπω μια ξένη. Αρχικά συγχαρητήρια για αυτήν την εξαιρετική και επίκαιρη δουλειά. Αν και γνωρίζω ότι έχετε κάνει πολλές άλλες ταινίες μικρού μήκους, θα ήθελα να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ταινία αυτή. Αρχικά να σας ευχαριστήσουμε για την προβολή που προσφέρετε, για να ακουστεί και παραπάνω το μήνυμά μας. Έχουμε κάνει και άλλες ταινίες μικρού μήκους με άλλα περιεχόμενα παρόμοιου τύπου, με κάνει μια δεύτερη σχολή περιεχομισμό. Ο λόγος που κάναμε άλλη μια ταινία συνεργασία με το Χαμογελίο του Παιδιού είναι γιατί είδαμε κάποιες πρόσφατες έρευνες, οι οποίες λένε ότι τουλάχιστον το 90% των μαθητών έχουν γιατί υποστεί κάποια μορφή σχολικού εκπομπισμού, είτε γενικά τον εκπομπισμό διαδικτυακό,
ελεκτικό, σωματικό, οτιδήποτε. Πότε έγινε η πρώτη... αυτή επιλέξαμε να δείξουμε τις σκέψεις. Πότε έγινε η πρώτη προβολή, κύριε Νάκη, και τι εντυπώσεις αποκομίσατε από τους μαθητές που την παρακολούθησαν, μιας και όπως είδαμε είχε πολλές εκπλήξεις η πρώτη προβολή. Η πρώτη προβολή έγινε χθες προβολή στην Αθήνα, στο Σινεμά Ναός. Εκεί πέρα φιλοξενήθηκαν να πούν προσληφθεί πρώτα σχολεία από το Μαρούσι, νομίζω ήταν και ο Δούκας συγκεκριμένα. Μαζί με εμάς ήταν όλη η ομάδα, το PSDM, που ήταν και influencers πέρα από τα παιδιά της παραγωγής, οπότε και καλλιτέχνης, ήταν η Ελίς, μια πρώτη φαναζόμενη καλλιτέχνητα, η οποία έχει γράψει και τη μουσική αλλά και τους τύπους της ταινίας, η οποία και πολύ σύντομα θα κυκλοφορήσει και αυτό στο social media. Νομίζω ότι άρχισε παραπάνω από ό,τι περίμεναν και εμείς. Συγκινήθηκε πάρα πολύ κόσμος και άφησε και πάρα πολλά ερωτήματα στο τέλος. Σε όλο αυτό αξίζει να αναφέρουμε ότι στηρίζεται βασικά και δημιουργήθηκε και με την συνδρομή του Χαμόγελου του Παιδιού. Και συγκεκριμένα αναφέρουμε και το διαχρονικό μήνυμα όλων των δράσεων του Χαμόγελου του Παιδιού που είναι Μίλα Τώρα. Το Μίλα Τώρα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, μιας και βλέπουμε καθημερινά κρούσματα, ιδιαίτερα σε σχολεία. Έχουμε μια πολύ στενή επαφή με το Χαμόγελο του Παιδιού και είναι η τρίτη ταινία κατά σειρά την οποία δημιουργούμε μαζί. Είχαμε κάνει την πρώτη το 2020, το οποίο ονομαζόταν κάθε στιγμή που έζησα με οδήγησε εδώ και δείχνει την αυτοκυρία μιας μαθήτριας η οποία δεν κατάφερε να απεξέλθει και δίνει και την αδράνεια τόσο σύστηματος και την αδυναμία του σύστηματος αλλά και της οικογένειας που λόγω της πίεσης από την καθημερινότητα δείχνει ότι δεν μπορεί να απεξέλθει πλέον και δεν δίνει να πάρει σημασία στα παιδιά όταν αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα. Η δεύτερη ταινία ήταν για 25 χρόνια ακόμα παιδιού. Και η τρίτη ταινία κατά σειρά είναι αυτή που κάνει τώρα η σκέψη Νεφέλης, που αυτή τη στιγμή δεν συνδυάζεται κάποιο έντονο μήνυμα παρά μόνο οι σκέψεις ενός παιδιού που μιλούν πολύ πιο δυνατά από ό,τι το σώμα τους. Πόσο σημαντικό είναι σε μια κοινωνία που καθημερινά ακούμε για τέτοια κρούσματα και που μαθητές οδηγούνται και σε ακραία σημεία εξαιτίας του σχολικού εκφοβισμού να γίνονται τέτοιες δουλειές όπως και η δική σας? Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τον λόγο ότι η νέα γενιά είναι αυτή η οποία πλέον για δικιά της τηλεόραση λογικά χρησιμοποιεί τα social media. Για αυτόν τον λόγο και όλα θα μοιραζόμαστε όλα μέσα από εκεί. Είτε αυτό είναι το Instagram, το TikTok ή άλλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Θέλω να σημειωθείτε από χθες μέχρι τώρα τις τελειώσεις τόσες ιστορίες, ταινία που έχει δημοσιευτεί από χθες στην πλατφόρμα στο Instagram, έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 700.000 μοναδικές προβολές. Υπάρχουν και άλλες δουλειές σας που έχουν γίνει με τέτοιου είδους θέματα και με τέτοιες ευαισθησίες? Ναι, είναι η έκτη κατά σειρά ταινία. Το καθιστούν για να κάνουν μια ταινία που είχε γενικό να κάνει με συγχωρείτε. Ήταν με την ευχή όπου η νεολαία είναι πιο ηλιστική η χαρακτήρια. Σου αρέσει να πληθεί στον 5 ή ένα καλό κινητό και δεν έρχεται κανείς την υγεία του. Οπότε είναι μια οικογένεια με δύο αδέρφια, το οποίο το ένα κάνει τον άλλον από τον καρκίνο. Εγώ θεωρώ ότι είναι η μεταστροφή του παιδιού που ζήταγε τότε πολλά και τώρα ζητάει μόνο υγεία, που είναι και το πιο σημαντικό. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό άνθρωποι σαν και εσάς που ακολουθούνται από τόσα παιδιά της νεολαίας και που τους διαμορφώνετε την άποψη να παίρνετε αυτές τις πρωτοβουλίες. Το πιο σημαντικό, θα έλεγα, ίσως είναι αυτό, γιατί είστε τα πρότυπα των παιδιών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευελπιστώ κάποια στιγμή και οι εταιρείες να ευαισθητοποιηθούν λίγο παραπάνω το να δείχνουμε απλά τα προϊόντα τους στον κλίμα των αρνητικών κωδικών άκης για 20% και να μπαίνουν και να μην φοβούνται σε τέτοιες ενέργειες. Γιατί θέλω να πω και να τονίσω ότι όλη αυτή η δουλειά που βλέπετε δεν είναι η πλειοψηφία των ταινιών, είναι από τα δικά μας χρήματα. Και είναι αρκετές χιλιάδες ευρώ. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε για τη στήριξή σας και ευελπιστώ πραγματικά και άλλοι influencers και άλλα παιδιά που ασχολούνται στη social media, όποια πλατφόρμα είναι, να ξεκινήσουν και αυτοί να παράγουν περιεχόμενο. Ελπίζουμε και αναμένουμε να γίνει προβολή της ταινίας σύντομα και γενικότερα σε όλη την Ελλάδα. Πέρα από το ότι μπορούν να το δουν και μόνοι τους, αλλά να γίνει και πιο οργανωμένα. Το ευχόμαστε. Η ταινία θα συνεχιστεί έτσι, αλλιώς λέει ότι συνεχίζεται, θα έχει άλλα δύο part με πολύ ιδιαίτερα και έντονα θέματα που δεν έχουν ακουμπήσει τόσο εύκολα παρόν οι άνθρωποι, καταστάσεις τέλος πάντων. Θα δείτε τη συνέχεια
Υποσχόμαστε για τα καλύτερα που θα έρθουν. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία σε ό,τι άλλο κάνετε. Καλώς σας βράδυ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Δήμος Κομωτινής, το Κέντρο Νεολαίας και Εθελοντισμού Εξάγωνο, με την Κινσέπ Θράκης Κίνητρο, το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Κομωτινής, σε συνεργασία με τη Δημοτική Κοινοφιλή Επιχείρηση Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού Κομωτινής και την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης, συνδιοργανώνουν τη δράση με τίτλο Πρώτη Προσημείωση Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 15 Μαΐου και ώρα 9 το πρωί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Κομωτινής με τη συμμετοχή μαθητών του 1ου ΓΕΛ Κομωτινής, του 3ου Πειραματικού ΓΕΛ Κομωτινής και του Μειονοτικού Γυμνασίου Λυκείου Κομωτινής Τζελάλ Μπαγιάρ. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Η πρώτη προσομοίωση Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 15 Μαΐου στις 9 το πρωί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Κομωτινής με τη συμμετοχή μαθητών του 1ου ΓΕΛ Κομωτινής, του 3ου Πειραματικού ΓΕΛ Κομωτινής και του Μειονοτικού Γυμνασίου Λυκείου Κομωτινής. Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση της συμμετοχικότητας των νέων στα κοινά, η πολιτική ενεργοποίηση αυτών σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, η ανταλλαγή απόψεων και η ευαισθητοποίησή τους επικοινωνικών περιβαλλοντικών ζητημάτων και θεμάτων τοπικού ενδιαφέροντος. Η αλληλεπίδραση μέσα από την ανάληψη ρόλων δημοτικών συμβούλων και η εξοικείωσή τους με τα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης, τον τρόπο λειτουργίας του θεσμού και την διαδικασία λήψης αποφάσεων. Στο πλαίσιο προετοιμασίας της δράσης, οι συμμετέχοντες μαθητές διενήργησαν εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη Δημάρχου και Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Επέλεξαν και επεξεργάστηκαν τα θέματα που θα συζητηθούν και επισκέφτηκαν τον χώρο του Δημαρχείου Κομωτινής, όπου πραγματοποίησαν ενημερωτικές διαζώσεις συναντήσεις με αιρετούς του Δήμου Κομωτινής και συγκεκριμένα με τον Δήμαρχο, την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, από την οποία ενημερώθηκαν για τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς επίσης με αντιδημάρχους και την Πρόεδρο της ΔΕΚΕΠΑΚ, με τους οποίους συζήτησαν θέματα που αφορούν στις αρμοδιότητές τους. Στόχος όλων των συνδιοργανωτών είναι η προσομοίωση του Δημοτικού Συμβουλίου να καταστεί θεσμός και να διοργανώνεται κάθε χρόνο. Μαθητική επίσκεψη πραγματοποίησαν σε εγκαταστάσεις του τηλεοπτικού μας σταθμού το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ξάνθης την 5η 11 Μαΐου με επικεφαλής τον καθηγητή κύριο Αντώνη Παπαντονίου. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Εκπαιδευτική επίσκεψη πραγματοποίησε στις εγκαταστάσεις του τηλεοπτικού μας σταθμού το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ξάνθης το απόγευμα της 5ης 11 Μαΐου με επικεφαλή τον καθηγητή κύριο Αντώνιο Παπαντονίου και τον πρόεδρο της τάξης Α2 Αθανάσιο Βουτσαδάκη. Αξίζει να σημειωθεί πως η επίσκεψη αυτή εντάσσεται στα πλαίσια ενός project που υλοποιεί το σχολείο σχετικά με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τον τρόπο λειτουργίας τους. Οι εκπαιδευόμενοι είχαν τη δυνατότητα να βρεθούν σε ρόλο δημοσιογράφων, να απευθύνουν ερωτήσεις στον ιδιοκτήτη του τηλεοπτικού σταθμού, τον κύριο Γιώργιο Μαλούση, και να ξαναγηθούν στους χώρους του καναλιού, όπου έμειναν όλοι και όλες ενθουσιασμένες με τη φιλοξενία. Στην ολοκλήρωση της επίσκεψης αυτής παρακολούθησαν ζωντανά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, ενώ στη συνέχεια είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν και τις δικές τους δυνατότητες. Ένα project με θέμα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έτσι. Και οι πληροφόρηση που μας παρέχουν αυτά. Ξεκινήσαμε να τα γνωρίζουμε ένα προς ένα. Πήγαμε σε ραδιόφωνο, στο ραδιόφωνο την όμορφη πόλη. Πήγαμε σε εφημερίδα τοπική. Και μετά έμεινε η τηλεόραση. Και λόγω του κυρίου Βουτσαδάκη είπαμε να σας επισκεφτούμε. Επειδή όμως ήμασταν λίγοι και δεν βόλευε και οικονομικά, τελικά είπαμε να πάμε όλο το σχολείο μαζί. Το μισό το σχολείο πήγε στο Θρυλώριο σε κάποιο μουσείο εκεί πλεκτικής. Καλαθοπλεκτικής. Και εμείς είπαμε να έρθουμε εδώ με τον πρώτο κήπο. Έτσι να σας γνωρίσουμε από κοντά. Όσον αφορά για το θέμα της πληροφόρησης, εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με τα αθηναϊκά κανάλια. Έτσι. Αυτό θα το δούμε στη συνέχεια και θα το εξηγήσετε πιστικότατα στους μαθητές μας. Η τεχνολογία που υπάρχει. Όλα τα μεγάλα κανάλια χρησιμοποιούν αυτό το σκηνικό, τον τρόπο ας πούμε. Τα περισσότερα, κάποια έχουν βέβαια και αυτόνομα σκηνικά έτσι που έχουν φτιάξει από η τεχνική τους και τα λοιπά, αλλά συνήθως χρησιμοποιούν αυτόν τον τρόπο. Αν θα δείτε, δέστε τώρα εδώ. Από εδώ μεριά μπορείτε να έρθείτε, όσοι μπορείτε να έρθείτε, ελάτε από εδώ να δείτε τι γίνεται. Βλέπεις ότι πίσω από εδώ είναι πράσινο τείχος. Εμείς όμως εκεί δεν έχουμε πράσινο τείχο. Αυτό πώς γίνεται? Αυτή η τεχνολογία είναι καινούρια. Εξηγήστε και εμάς τους ανίδεους.
Λοιπόν, είναι, πώς να το πω, είναι το πρόγραμμα τέτοιο, το οποίο μας βοηθάει, εν πάση περιπτώσει, να κάνουμε αυτό το πράγμα. Τώρα, το πώς γίνεται, αυτό είναι λεπτομέρειες, ο οποίος είναι άλλο είδος λεπτομέρειες. Εμείς έχουμε τον πράσινο τοίχο, έχουμε το πρόγραμμα που μας λέει ότι πρέπει από πίσω να υπάρχει πράσινος τοίχος. Εάν φοράς πράσινη μπλούζα θα φαίνεται το σκηνικό και όχι μπλούζα, ας πούμε. Μόνο το πρόσωπο θα φαίνεται, δεν πρέπει να φοράει ο παρουσιαστής πράσινο, οτιδήποτε έχει σχέση με πράσινο. Και εδώ ακριβώς τι κάνατε? Όπως βλέπετε, οι περισσότεροι είδατε πώς γίνεται. Σε είδαμε εδώ. Οι κυρίες που καθίσαν εκεί και που κάθονται εδώ, βλέπετε πώς μπορεί κάποιος να καθίσει και να... τι θα βγει, δηλαδή, ποιο είναι το σκηνικό αυτή τη στιγμή. Δεν πιστεύω να με βάλετε εκεί να με δείτε. Το πρόγραμμα το οποίο μας βοηθάει να... όχι μόνο να δείξουμε τον παρουσιαστή, αλλά ταυτόχρονα αυτά τα παραθυράκια τα μικρά που βλέπετε, ρυθμίζουμε εμείς. Το να δείχνει στην οθόνη είτε τέσσερις, είτε δύο, είτε ένα. Και έχει τη δυνατότητα να κάνει και διάφορες, που είναι ότι και αυτό είναι άγγελε. Ναι. Λοιπόν, βλέπετε, είναι πανεύκολο αυτό το πράγμα, μπορεί να γίνει και από εδώ, μπορεί να γίνει και από εδώ με διάφορους τρόπους. Βλέπετε το παράθυρο δίπλα, μπορεί να βγει ένα παράθυρο ακόμα. Και μπορούμε να αλλάξουμε το σκηνικό. Πότε δημιουργήθηκε και ιδρύθηκε το κανάλι και ποιος ήταν ο σκοπός του? Το κανάλι ιδρύθηκε το 1991. Ακόμα το Μέγκα, το Αντένα, στην Κομωτίνη δεν είχαν φτάσει. Κάπου κατά εκεί περίπου, προς τα τέλη του 91, άρχισαν να βγαίνουν και τα μεγάλα κανάλια προς τα εδώ. 1991. Δυστυχώς τότε με ένα πομπό καλύπταμε με δυσκολία την Κομωτίνη όταν ξεκινήσαμε και δεν είχαμε και γνώση για τηλεόραση. Δηλαδή, στην πορεία μάθαμε το πώς πρέπει να λειτουργούμε. Τώρα, ο σκοπός του ήταν ένα πρωτόγνωρο πράγμα, ας πούμε, για την περιοχή. Όλοι ξέραμε μόνο τα κρατικά κανάλια και μας έδινε τη δυνατότητα η τηλεόραση εδώ να δείξουμε τα τοπικά πράγματα, το τι συμβαίνει στην πόλη μας, και είχε και μεγάλο ενδιαφέρον, διότι για πρώτη φορά ένα κανάλι έδειχνε, ας πούμε, το τι συμβαίνει στην περιοχή μας. Αυτό ήταν συναρπαστικό και για μας και για τον κόσμο και έτσι αγαπήθηκε η τηλεόραση η ιδιωτική τότε. Το άσχετα και αν εξελίχθηκε διαφορετικά αργότερα η τηλεόραση. Εμείς παραμείναμε, πιστεύω, σαν τοπικό κανάλι, έτσι όπως ξεκινήσαμε. Εσείς είστε το ντόπιος? Εγώ είμαι από την Ξυλαγανή και μένω στο Ξυλαγανή. Ναι. Έτσι, ο σκοπός του ήταν η ενημέρωση. Το είδατε και επαγγελματικά όμως. Βασικά όλα ξεκίνησαν από χόμπι, αλλά και εξελίχθηκαν προκειμένου να τα κρατήσουμε, αναγκαστήκαμε να τα κάνουμε επαγγελματικά όλα. Μάλιστα. Και τα ραδιόφωνα, έχουμε και ραδιόφωνα και τηλεόραση. Μόνο σας ξεκινήσατε ή είχατε κάποιους συνοδοιπόρους, ας το πούμε έτσι? Εγώ όταν ξεκίνησα το ραδιόφωνο για πρώτη φορά, δεν είχα λεφτά καθόλου. Τον πρώτο φοβό τον κατασκεύασα μόνος μου γιατί δεν είχα λεφτά να αγοράσω. Λοιπόν, και έτσι εξελίχθηκε σιγά σιγά με τις διαφημίσεις και τα λοιπά. Πήραμε πομπούς, φτιάξαμε δεύτερο ραδιόφωνο, φτιάξαμε την τηλεόραση και συνεχώς ό,τι βγάζαμε τα ρίχναμε στην τηλεόραση. Μάλιστα, έτσι είχε συμβαίνει. Χρόνια στο κουρμπέτι που λέμε. Ναι, έτσι ακριβώς. Ωραία, δεύτερη ερώτηση. Καλησπέρα. Πώς συντηρείτε το κανάλι, από ποιες πηγές προέρχονται, τα έσοδα? Ποια είναι τα έσοδα, του και ποια είναι τα έξοδα του? Τα έσοδα του είναι οι διαφημίσεις. Τα έξοδα του είναι πολλά. Δεν είναι μόνο το προσωπικό, είναι και τα μηχανήματα, οι κάμερες, οι οποίες χαλάνε και πρέπει να πάρεις άλλες. Η εξέλιξη της τεχνολογίας είναι το βασικότερο, που ξαφνικά πρέπει να αλλάξεις όλο τον εξοπλισμό. Εκεί. Κάθε πόσο συμβαίνει αυτό? Κάθε πόσο χρονικό διάστημα δηλαδή? Κοιτάξτε να δείτε, τώρα εγώ από το 2007 έχω αλλάξει 3 φορές. Μάλιστα. Δηλαδή, ανά 5-6 χρόνια, ξέρω εγώ, 7 χρόνια, τα αλλάζουμε. Ενώ αγοράσαμε μηχανήματα καινούρια και βγήκαμε σε όλη την περιοχή και πάνω στον Εύρο και τα λοιπά, εξαφνικά έρχεται η Ντίζια και μας μεταδίδει η Ντίζια και όλα τα μηχανήματα πήγαν στράφη. Μάλιστα. Και μιλάμε για πολλά λεπτά. Μάλιστα. Επόμενη ερώτηση. Γεια σας.
επόμενα, πώς εξελίχθηκε το κανάλι μέχρι σήμερα και τι προσωπικό απασχολεί. Προσωπικό, όταν ξεκινήσαμε περίπου με καμιά δεκαριά άτομα στην αρχή. Μετά υπήρξε μια λίγο πτώση, ξέρω εγώ, έγιναν κάποιες αλλαγές. Στη συνέχεια βέβαια φτάσαμε να έχουμε μέχρι και 19 άτομα. 19 άτομα, 3 συνεργεία, 3 ρεπόρτερ, 3 κάμεραμαν, δημοσιογράφο, αρχισυντάκτη, είχαμε πολύ κόσμο, πάρα πολύ κόσμο. Διαφημιστές κτλ. Ήμασταν οργανωμένοι καλά, αλλά ήταν άλλες οι εποχές τότε. Δεν είχαμε κρίση, δεν είχαμε... Οι διαφημίσεις υπήρχαν, τα μαγαζιά διαφημίζονταν και παίρναμε και διαφημίσεις όχι μόνο από την Κομωτινή αλλά και από Αθήνα. Από τώρα τα έσοδά σας? Τώρα τα έσοδά μας, συνήθως έχουμε κάποια τηλεμάρκετινγκ το πρωί, τα οποία καλύπτουμε κατά κάποιο τρόπο την DJA, η οποία για τη δική μας περιοχή μαζί με τον ΟΤΕ είναι κοντά στις 4.500 κάθε μήνα. Κάθε μήνα. Μακάρι να υπάρχει είναι το, και η οικονομική δυνατότητα. Αν υπάρχει οικονομική δυνατότητα, βλέπεις ότι σας είπα ότι έχουν 6-7 άτομα τώρα. Παλιότερα είχαμε 19. Άμα υπήρχαν τα έσοδα, πάλι 19 θα είχαμε. Δυστυχώς γιατί η τηλεόραση χρειάζεται. Γιατί δεν είναι μόνο το να βγάλουμε ένα δελτίο ειδήσεων. Θέλει εκπομπές, θέλει τρέξιμο, θέλει πολλή δουλειά για να βγει αυτό το πράγμα. Μάλιστα, άλλη ερώτηση. Πόση ώρα και τι χρειάζεται για να βγάλετε ένα δελτίο, κεντρικό δελτίο ειδήσεων? Κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Αυτά τα είπαμε λίγο και εκεί. Να φωνάξω τη Μαρίνα. Όλη την ημέρα. Όλη την ημέρα. Δηλαδή. Και Γιώργο. Φωνάξω και τη Μαρίνα. Περίμενε. Ας μας μιλήσει δημοσιογραφικά μετά. Τα θέματα είναι καθόλου τη διάρκεια τη ημέρα. Δεν έχει ώρα. Λοιπόν, άλλο μπορεί να είναι στις 9 το πρωί, άλλο μπορεί να είναι στις 10, άλλο στις 11, άλλο οι 2 στις 11 κτλ. Ανάλογα. Εμείς προσπαθούμε να τα καλύψουμε σχεδόν όλα. Περιλαμβάνεται στο ψηφοδέλτιο των Ελλήνων Συνέλευσης. Ας δούμε περισσότερα και το τι δήλωσε ο ίδιος στον ίδιο απόκριφη. Δύο ώρες μουσική παράσταση στο πλαίσιο των Ελευθερίων της Τράκης με τη Γιώτα Νέγκα είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν την Κομωτινή το απόγευμα της Τετάρτης 10 Μαΐου στην κεντρική πλατεία της Κομωτινής. Ας δούμε... Κάλεσμα στον τελικό του κυπέλου που θα διεξαχθεί την Κυριακή 14 Μαΐου στις 5 το απόγευμα στο ΔΑΚ Κομωτινής ανάμεσα στην Ελπίδα Σαπών και τον Παθρακικό απίφθηναν οι ΕΠΣ Θράκης και οι παράγοντες των δύο ομάδων. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα έσοδα από τον αγώνα θα δοθούν για τη στήριξη του γυροκομείου Κομωτινής που το έχει πολύ μεγάλη ανάγκη. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Την Κυριακή 14 Μαΐου και ώρα 5 το απόγευμα θα διεξαχθεί στο ΔΑΚ Κομωτινής ο τελικός κυπέλου ερασιτέχνων της Ένωσης μεταξύ των ομάδων Πανθρακικός και Ελπίς Σαπών. Όπως συνέβη και τις περασμένες σεζόν, έτσι και φέτος, τα έσοδα από τον τελικό του κυπέλου της ΕΠΣ Θράκης θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό. Συγκεκριμένα, η ΕΠΣ Θράκης, σε συνεννόηση με τις δύο φιναλίστ, αποφάσισαν να διαθέσουν τα έσοδα και του φετινού τελικού σε φιλανθρωπικό σκοπό και για την ακρίβεια, τα χρήματα θα διατεθούν για την οικονομική ενίσχυση του γυροκομείου Κομωτινής που τόσο ανάγκη το έχει. Οι εμπλεκόμενοι του τελικού απίφθηναν σήμερα κάλεσμα προς όλο τον κόσμο του νομού Ροδόπης και όχι μόνο, ώστε να παραβρεθεί στο ΔΑΚ Κομωτινής τόσο για να παρακολουθεί σε ένα όμορφο μάτς, όσο και για να συνδράμει στον φιλανθρωπικό σκοπό του τελικού. Υπενθυμίζουμε πως η τιμή του εισιτηρίου ανέρχεται στα 5 ευρώ. Συγχαρητήρια
στα δύο διαγωνιζόμενα σωματεία και γενικά όλα τα σωματεία της ΕΠΣ που αγωνιστήκαν στον θεσμό κυπέλλου. Θα ήθελα επίσης να συγχαρώ τον Παθαρακικό για την καλή εμφάνισή του και στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής και την άνετη παραμονή του στην αναλόγω συγχαρητήρια κύριε, στην αναλόγω κατηγορία. Με την ευκαιρία να συγχαρούμε και την ομάδα της Δόξας Σιδηροχωρίου για την άνοδό της στα μπαράζ και μακάρι και στη ΓΑΜΑ Εθνική. Εμείς από την πλευρά μας θα ήθελα να πω ότι καταβάλαμε κάθε προσπάθεια εγώ και οι συνεργάτες μου ούτως ώστε ο αγώνας της Κυριακής να έχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προσέλευση. Με την ευκαιρία θα ήθελα και από εσάς ό,τι μπορείτε να κάνετε για αυτό το κομμάτι και απευθύνομαι στα ΜΜΕ να μπορέσουν ούτως ώστε να έχουμε περισσότερη προσέλευση κόσμου για τον αγώνα μεταξύ της Ελπίδας Απών και του Παθαρικού και της Ελπίδας Απών. Είναι σίγουρα από τα ιστορικότερα σωματεία του νομού μας, έχουν μεγάλη προσφορά στο ποδόσφαιρο και νομίζω ότι θα γίνει ένας αγώνας με σεβασμό προς τον αντίπαλο και ο καλύτερος και τυχερότερος θα λέγω εγώ στο ποδόσφαιρο ας κερδίσει, τι κάνουμε. Λοιπόν, να επισημάνω και πάλι ότι τα έσοδα όπως και κάθε χρόνο γίνονται για φιλανθρωπικό σκοπό και συγκεκριμένα φέτος θα γίνουν για το γεροκομείο Κομωτινής. Καλώ όλους τους συμπολίτες μας, φίλες και φίλους, που είναι και άνθρωποι που αγαπάνε το ποδόσφαιρο κάθε ηλικίας, να αγκαλιάσουν τον τελικό, δίνοντας το παρόν τους στη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου, να χειροκροτήσουν τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών, δείχνοντας ταυτόχρονα την αλληλεγγύη τους στο φιλανθρωπικό σκοπό του τελικού. Δεν θα ήθελα τίποτα άλλο να πω και να σας κουράσω. Ευχαριστώ για την παρουσία σας όλους και τώρα να δώσουμε το λόγο στους πρωταγωνιστές. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε πρώτα, τα έλεγα εγώ, από τους προπονητές και στη συνέχεια να κλείσουν το λόγο οι εκπρόσωποι και πρόεδροι των σωματείων. 15 χρόνια έχουμε την ευκαιρία να διεκδικήσουμε έναν τίτλο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας, γιατί και τα δύο σωματεία είμαστε από τα πιο ιστορικά του νομού. Πιστεύω ότι θα δώσουμε το ό,τι καλύτερο μπορούμε για να φέρουμε το τρόπαιο στη δικιά μας την πόλη. Αυτά, γενικά τώρα δεν έχω κάτι άλλο να πω. Έχετε καμιά ερώτηση? Φυσικά, το να καθορίσουμε ποιος είναι φαβορί, ξέρουμε ότι εντάξει, ο Παθρακικός είναι και μεγαλύτερη κατηγορία, είναι το φαβορί του αγώνα αυτού, αλλά δεν πάει να είναι ένας αγώνας, ο οποίος είναι ένας τελικός, στον οποίο δεν υπάρχουν φαβοροί, θα κερδίσει ο πιο τυχερός και ο χρόνος καλύτερος. Ευχαριστώ. Ναι, ας μιλήσει και το παλικάρι που είναι εκεί τα μικρόφωνα. Ναι, Νταφόπουλος λέγομαι. Αρχικά να πω πως ο αρχηγός της ομάδας, ο Δημήτρης Τριαντόπουλος, δεν μπόρεσε να βρίσκεται εδώ λόγω των στρατιωτικών του υποχρεώσεων. Γι' αυτό τον εκπροσωπώ εγώ, όπως και όλη την ομάδα. Κοιτάξτε, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε στο τελικό. Είναι μια επιβράβευση, θα έλεγα, των κόπων και προσπαθειών που είχαμε όλη τη χρονιά, κάτω από υποδύσκολες συνθήκες, θα έλεγα. Από εκεί και πέρα, ανυπομονούμε για τον αγώνα της Κυριακής. Είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά και για μένα που βρισκόμαστε εδώ και ευελπιστούμε για έναν καλό αγώνα, χωρίς τραυματισμούς και ας κερδίσει ο καλύτερος και ο πιο τυχερός, όπως είπε και ο coach. Και από μένα, σε όλους σας, καταρχήν θα ήθελα να ξεκινήσω για τα καλά λόγια του Πρόεδρου της ΕΠΣ που είπε και για τον Παθραϊκό και για την Ελπίδα Σαπών. Να τον ευχαριστήσω. Να ευχαριστήσω όλη αυτή τη διοργάνωση και να δώσω συγχαρητήρια πάλι στον Πρόεδρο της ΕΠΣ και τους συνεργάτες του για την εκδήλωση που φτιάχνουν και το έχει καθιερώσει αυτό και το έχει κάνει μια μεγάλη γιορτή στο ποδόσφαιρο της Ροδόπης. Κάθε χρόνο
εκτός από τα παιχνίδια που είχαμε τις χρονιές που είχαμε λόγω COVID που δεν έγινε, το κάνει μια μεγάλη γιορτή και κάθε χρόνο τα έσοδα τα διαθέτει η ΕΠΣ σε κάθε χρόνο ξεχωριστά. Φέτος στο γεροκομείο, το χρόνο δεν ξέρω στο νοσοκομείο, την άλλη φορά σε κάποιο συνάνθρωπό μας που είχε κάποιο πρόβλημα και να δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια. Όσο για το παιχνίδι, και εμείς είμαστε χαρούμενοι που είμαστε στο τελικό κυπέλλου. Εμείς σαν μεγαλύτερο όνομα από την Ελπίδα Σαπών στον ομό Ροδόπης, ευελπιστούμε και είναι υποχρέωσή μας να το πάρουμε και να μείνει το κύπελο σε εμάς και για μένα προσωπικά και για τους ποδοσφαιριστές μου και για το σωματείο. Από εκεί και πέρα σε ένα τελικό δεν υπάρχουν φαβοροί, δεν υπάρχουν νικητές πριν το παιχνίδι. Θα δώσουμε και εμείς τον καλύτερο εαυτό μας στο παιχνίδι και ευελπιστούμε να το κερδίσουμε πάντα σε αθλητικά πλαίσια, όπως είπε και ο κύριος και ο Νταφόπουλος εκεί του Παλικάρη, να μην υπάρχουν τραυματισμοί, να δει ο κόσμος ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, να το ευχαριστηθεί και ο καλύτερος και ο τυχερότερος να κερδίσει. Χωρίς τραυματισμούς, χωρίς να υπάρχει το παραμικρό. Θα ήθελα να παρακαλέσω και να κάνω έκκληση στον κόσμο της Κομωτινής να βρεθεί στο γήπεδο, γιατί τα έσοδα είναι για ένα πολύ σημαντικό σκοπό και να χειροκροτήσω και τις δυο ομάδες, οι οποίες ολόκληρο τον χρόνο είναι οι κόποι τους. Να πω πολλά, τα είπε όλο ο coach. Πετύχαμε το στόχο μας στην παραμονή που είχαμε σχετικά εύκολα. Θέλω να πω καλή επιτυχία στην Ελπίδα Σαπών. Αυτά. Να σας χαιρετήσω και εγώ με τη σειρά μου, να πω καλή επιτυχία και στα δυο σωματεία. Συγχαρητήρια στην διοργανώτρια αρχή, την ΕΠΣ Θάκης, που κάθε χρόνο διαθέτει τα έσοδα σε κάποιους συνανθρώπους ή σε ένα φιλανθρωπικό σωματείο. Εύχομαι να γίνει ένα καλό παιχνίδι, να κερδίσει ο καλύτερος και τα δύο σωματεία είναι εξίσου ιστορικά σε αυτό το νομό. Και για μας είναι ακόμα ένα στόχο τον οποίο είχαμε θέσει από την αρχή. Όπως είπε ο πρόεδρος και ο προπονητής μας, ο κ. Μπαχαρίδης, πετύχαμε τους περισσότερους. Ελπίζω να πετύχουμε και αυτόν και να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί το κύπελλο. Ευχαριστώ πολύ. Γεια μου, θα ήθελα να πραγματικά να δώσω συγχαρητήρια στον Παθρακό για την πορεία που έκανε σε πρωτάθλημα και κύπελλο. Γιατί πραγματικά είναι η ομάδα που τίμησε το ποδόσφαιρο, σώθηκε χαλαρά που λέμε στην ποδοσφαιρική διάλεκτο. Και το δεύτερο στόχο που είναι η κατάκτηση του κυπέλλου. Και τα δύο σωματεία είναι ιστορικά και άξια βρίσκονται εκεί που βρίσκονται, γιατί και εμείς πραγματικά δώσαμε έναν αγώνα φέτος χωρίς γήπεδο, χωρίς τίποτα. Με έναν πρόεδρο ο οποίος λόγω υγείας δεν μπορούσε να παρακολουθήσει από κοντά την ομάδα. Και εγώ τα ίδια και εγώ τράβηξα πολλά φέτος. Αλλά όσο δυνατόν μπορέσαμε και προσφέραμε αυτά που προσφέραμε και έφτασε η ομάδα εδώ με την καταδίκηση του Βασίλη, ο οποίος επί 25 χρόνια είναι παρόν σε πολλούς τελικούς. Από εκεί και πέρα θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στην Δόξα Νέα Σιδηροχωρίου, που είναι άξια πρωταλήτρια, και εύχομαι και στους αγώνες Μπαράζ να έχει την ίδια τύχη. Και πραγματικά, ας πούμε, με όλη την καρδιά που λένε, να μπορέσει να πετύχει τους στόχους. Από εκεί και πέρα θέλω να ευχαριστήσω και την ΕΠΣ για την σημερινή εκδήλωση, γιατί ο τελικός είναι ένας τελικός ο οποίος μπορούμε να πούμε ότι θα ενώσει και τα δύο στρατόπεδα, γιατί ο αγώνας είναι ιερός, για ιερό σκοπό, να δώσουμε και λίγο χαρά στο προσωπικό και στους τα γεροντάκια που είναι μέσα στο γεροκομείο. Πραγματικά, ας πούμε, αξίζει συγχαρητήρια, πρόεδρε, για αυτές τις ενέργειες και πιστεύω όλος ο κόσμος θα προσπαθήσει, πιστεύω, να ανταποκριθεί στο κάλεσμά μας. Είμαστε άξιοι εκπρόσωποι και τα δύο σωματεία, ιστορικά σωματεία, και πιστεύω θα έχουμε μια καλή παρουσία στο μεθαυριανό αγώνα. Σας ευχαριστώ. Με το κλείσιμο θα ήθελα να ευχαριστήσω και τα δύο σωματεία για τα καλά τους λόγια. Πιστεύω, όπως είπαμε, ότι θα γίνει ό,τι καλύτερο. Επίσης, να επισημάνω ότι η σειρά των θέσεων που καθόμαστε εδώ είναι τυχαία. Δεν είναι. Μπορεί να μας έκανε μια τρίπλα Μπαχαρίδης, γιατί είπε να πάω εγώ μέσα. Δεν ξέρω. Όχι, γιατί το χρυσό είναι από εδώ και το άλλο από εκεί του κύπελλου. Γι' αυτό το λέω. Δεν ξεκαθαρίζω. Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, επίσης θα ήθελα να πω το εξής, ότι εμείς χρόνια τώρα το έχουμε καθιερώσει. Βλέπω σε κάποιες άλλες ενώσεις ότι το κάνανε φέτος και λένε, α, ξέρετε τι κάναμε.
το ότι κάθε παραμονή του αγώνος, όλα τα σωματεία, και δηλαδή και τα δύο σωματεία που διαγωνίζονται, και οι διαιτητές και οι ΕΠΣ και οι δημοσιογράφοι που είναι εδώ, είναι καλεσμένοι στις 8 η ώρα στο Chris Kevy το Σάββατο βράδυ για ένα γεύμα σύσφυξης. Στο σημείο αυτό θα παρακολουθήσουμε τα εφημερεύοντα και διανυκταρεύοντα φαρμακεία για την πόλη της Κομωτινής. Θα ρίξουμε μια ματιά και στην πρόγνωση του καιρού για αύριο. Αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη. Από όλους εμάς, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.